πρόβλημα λοιπόν είναι οι αναζωπηρώσεις, έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε πολλές αγκαφή. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Τώρα, αυτό το πράγμα πόσο μπορεί να συνεχιστεί έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση. Να βάλει δύο ημέρες. Και όλη νύχτα μπορώ να σου πω. Και όλη νύχτα, ε. Όχι μάχη μόνο με τον χρόνο, αλλά μάχη με την αναζωπήρωση. Με την αναζωπήρωση και πάντα η φωτιά πρέπει να σε έχει από πάνω της, αλλιώς θα σου ξεφύγει. Παίζουμε με τα δευτερόλεπτα. Εδώ τι έγινε τώρα, ξαφνικά την είδαμε να φουντώνει. Τη φουντώνει και εμείς περιμένουμε να μην πάνε στα χωράφια εδώ που είναι καλλιέργειες και περιμένουμε όλο αυτό το μέτρο. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί διαμαρτύρονται στα αργυρά, τώρα θα ανέβουμε ότι εκεί κινδυνεύει το χωριό. Εκεί πάνω έχουν άλλα οχήματα την ευθύνη τους. Εμείς μας έχει ανατεθεί από το πυροσβεστικό σώμα να κάνουμε αυτό, να προλάβουμε να μην πάνε προς τα κάτω. Ποιο είναι το πρόβλημα, ο αέρας, ο χρόνος, δηλαδή η νύχτα που έρχεται και θα σταματήσουν τα εναέρια μέσα μαζί με τις αναζωπηρώσεις, ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κερδιθεί? Αυτό που πρέπει να κερδιθεί είναι να μην φυσάει ο αέρας και να μπορέσουν όλες οι δυνάμεις που είναι διαθέσιμες τώρα να τις σβήσουμε και να υπάρχουν έτσι αλλαγές. Εμείς έχουμε τώρα το πρωί, περιμένουμε να έρθουν άλλο πλήρωμα να μας αλλάξει ώστε να έχουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε συνέχεια να... Λιμάνι καλύτερα ή εδώ? λιμάνι βουνό να καίγεται. Φωτιά στο λιμάνι ή φωτιά στο βουνό? Και τα δύο είναι ενδιαφέροντα, Νίκο. Δηλαδή αυτό τώρα θα προστίθεται στο βιογραφικό του Πλατη Κώστα? Όχι. Ο εθελοντισμός, και τώρα έπρεπε να κρυφτώ, ο εθελοντισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και εσύ αυτή τη στιγμή εθελοντισμός. Σωστά, αυτό είναι αλήθεια. Από τι ώρα είσαι εδώ? Έχουμε από τις 1 η ώρα που έφυγα από το λιμάνι και ήρθα εδώ πέρα. Από τα 4 μέτωπα που υπήρχαν, μπορούμε να πούμε ότι τα 3 τα έχουμε ελέγξει. Είναι η περιοχή του Δρέπανο. Πιστεύω και εκεί, μετά από εδώ, πηγαίνουμε εκεί μαζί με τα ενέργεια μέσα και πιστεύω μέχρι το βράδυ ίσως θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μιλάτε για την περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Το Αγίου Γεωργίου, ναι, την περιοχή του Δρέπανο. Η οποία εξελίσσεται από τα αργυρά προς τα πίσω. Από τα αργυρά και προς τα πίσω και πραγματικά είναι αυτό το κομμάτι το οποίο μας μένει. Εκεί έχουν εστιάσει εκεί την προσοχή μας και πιστεύω μέσα σε αρκετό χρόνο θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Άλλο μέτωπο που σας προβληματίζει? Όλα μας προβληματίζουν, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο στο φύσιμα ενός ανέμου να έχουμε αναζωπήρωση. Ελπίζω να μην έχουμε ανέμους δυνατούς για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Φοβάστε ότι ο άνεμος θα ενταθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας? Το λέω αυτό γιατί ρωτήσαμε την περιφέρεια και έλαβε μετεωρολογικό δελτίο έντασης ανέμων και για τη νύχτα και για αύριο. Στο Δρέπανο, από όπου ερχόμαστε, στο μέτωπο του Δρεπάνου, απέναντι από τα Αρσάκια σχολεία, οι ρηπές του ανέμου είναι ισχυρότατες. Στα Αργυρά, οι κάτοικοι φοβούνται ότι η φωτιά που πάει προς τον Αγιώργη θα γυρίσει προς το χωριό τους. Είναι σε απόσταση αναπνοής. Στον Ορτό τα βλέπετε, τα ζείτε. Στο Άνω Καστρίτσι επίσης έχουμε πιο ψηλά, δηλαδή έχουμε πάλι μέτωπο που καίει το βουνό και κατεβαίνει. Αυτά τη νύχτα, χωρίς τα εναέρια μέσα και με τον άνεχο να μην είναι σύμμαχος, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν? Η ανησυχία μας είναι αυτή που είπατε. Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουμε αυτά τα πράγματα, να έχουμε αναζωπηρώσεις. Και γι' αυτό θα μείνουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Άλλο εκεί να φυλάνε τα μέρη τα οποία έχουμε σβήσει και άλλα να θέσουμε υπό έλεγχο αυτά τα οποία, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος της μέρας. Πιστεύω να τα έχουμε ελέγξει. Αλλά αν δεν τα έχουμε ελέγξει, θα τα ελέγξουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας.